Πρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Πριν πάρει το λόγο ο κύριος Τσιόδρας, σας ανακοινώνουμε ότι αύριο Σάββατο 4 Απριλίου η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 6 το απόγευμα. Την Κυριακή 5 Απριλίου δεν θα πραγματοποιηθεί και θα εκδοθεί γραπτή ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας για τις εξελίξεις σχετικά με τον νέο κορονοϊό. Η ενημέρωση θα συνεχιστεί κανονικά από τη Δευτέρα 6 Απριλίου. Το λόγο έχει ο κύριος Τσιόδρας. Καλησπέρα σε όλους. Έως σήμερα, περισσότερα από 1.040.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο, με 55.188 θανάτους, αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 222.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 245.000 κρούσματα και 6.098 νεκρούς. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, έως τις 3 Απριλίου, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 441.000 περιπτώσεις και 32.895 θάνατοι. Ενώ η Ιταλία πενθεί για 13.917 καταγεγραμμένους θανάτους. Ρινασερό, ρινασεράι, Ιταλία. Θα ξαναγεννηθούμε όλοι μαζί μέσα από αυτήν την επώδυνη εμπειρία. Σήμερα ανακοινώνουμε 99 κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 1.613. 119 από τα κρούσματα αυτά αφορούν το πλοίο για το οποίο ακούσατε χθες. Τα 335 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 563 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα, επαφές κρούσματος. 92 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 23 γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Η διάμεση ηλικία είναι 66 ετών. Πλέον το 70% έχουν υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι. 11 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Το 55% από αυτούς έχει υποκείμενα νοσήματα και η μέση ηλικία τους ήταν 66 ετών. Τέλος, έχουμε 6 καταγεγραμμένους θανάτους και 59 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας είναι τα 71 έτη, με 49 άνδρες και 10 γυναίκες. Το 95% είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν διενεργηθεί έως σήμερα 22.437 εργαστηριακά τεστ. Σήμερα, σε συνεργασία με ιατρό λοιμοξιολόγο της Επιτροπής και την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εργασίας, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν κριτήρια που αφορούν την υπαγωγή ατόμων με ειδικά προβλήματα υγείας, όπως σοβαρή ανασοκαταστολή, στις διατάξεις της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου. Επιπλέον σήμερα, κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, μετέβη στο Γεροκομείο Αθηνών, προκειμένου να προσφερθεί προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος σε φιλοξενούμενους που διαμένουν εκεί. Υπήρξε εξαιρετικός συντονισμός από πλευράς διεύθυνσης του Γεροκομείου Αθηνών και η όλη διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα. Παράλληλα, εδόθησαν οδηγίες για διαχείριση υπόπτου ή πιθανού περιστατικού της νέας νόσου, έγινε εκπαίδευση του προσωπικού και διανομή υγειονομικού υλικού. Η προστασία των ευάλωτων ομάδων και πληθυσμών είναι υψηλή προτεραιότητα και στο πλαίσιο αυτό ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας θα εντατικοποιήσει τις ενέργειες προστασίας των ηλικιωμένων. Στη συνηθισμένη μικρή μου αναφορά σε κάποια επιστημονικά σχετικά με την νόσο, θα σας πω δύο λόγια σήμερα για τα ζώα συντροφιάς. Πιθανώς είδατε κάποια δημοσιεύματα που αφορούν πιθανή λίμωξη κάποιων από αυτά. Έως σήμερα είχαν αναφερθεί στη βιβλιογραφία παρουσία του ιού σε μία γάτα στο Βέλγιο και δύο σκύλους στο Χονγκ Κονγκ. Επίσης, μια μελέτη, η οποία είναι υποδημοσίευση, έδειξε πως και οι γάτες μπορεί να μολυνθούν, μάλλον ήπια λίμωξη, ενώ οι σκύλοι δεν μολύνονται από τον ιό, όπως και τα κοτόπουλα, τα γουρούνια και οι πάπιες. Επίσης, καμιά από τις μολυσμένες γάτες σε αυτή τη μελέτη δεν είχε συμπτώματα και δεν υπάρχουν δεδομένα ότι ακόμα και αυτές οι πειραματικά μολυσμένες γάτες είχαν ποσότητες του ιού ικανές να μολύνουν τον άνθρωπο. Νομίζω πως οι ιδιοκτήτες γάτας δεν πρέπει να ανησυχούν. Τα εργαστηριακά πειράματα στα οποία κανείς εκθέτει τα ζώα σε υψηλές ποσότητες ιού μέσα στη μύτη τους, όπως έκαναν οι Κινέζοι συνάδελφοι, με κανέναν τρόπο δεν αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδραση ανθρώπων με ζώα συντροφιάς. Ούτε είναι φυσικά λόγος να τα εγκαταλείπουν, όπως ακούγεται όλο και περισσότερο και όπως έγινε και στο εξωτερικό.
Με τα έως τώρα επιστημονικά δεδομένα, δεν προκύπτει να έχουν κάποιο σημαντικό ρόλο στη μετάδοση και διασπορά της νόσου στους ανθρώπους. Περνώντας στα πιο ουσιαστικά που μας αφορούν ακόμα περισσότερο, πολύ πρόσφατα αποτελέσματα από την Ακαδημία Επιστημών της Κίνας δείχνουν πρόοδο όσον αφορά ανακάλυψη νέου πειραματικού φαρμάκου έναντι του κορονοϊού που θα δοκιμαστεί για την καταπολέμηση αλλά στην πρόληψη της λοιμόξεως από τον ιό στον άνθρωπο. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό στα πειράματα που έγιναν από όλα τα φάρμακα που υπάρχουν αυτή διαθέσιμα στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Η πανδημία του ιού και οι πιεστικές συνθήκες που δημιουργεί για έγκυρη πληροφόρηση του κοινού, ανακάλυψη αποτελεσματικών θεραπείων, επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση από όλους μας και ιδιαίτερα από εμάς τους επιστήμονες για την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών μας που προστατεύουν πρώτα τους ασθενείς αλλά και τη βιοιατρική κοινότητα από πιθανά λάθη. Χρειάζεται προσοχή επίσης να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα και να μην αποπροσανατολίζουμε το κοινό. Η πατρίδα μας έχει εξαιρετικά υψηλού επίπεδου επιστημονικές ομάδες, οι οποίες συμμετέχουν σε ερευνητικές προσπάθειες για το νέο ιό, οι οποίες θα περάσουν τον έλεγχο και την αξιολόγηση σύμφωνα με διεθνώς παραδεκτά κριτήρια. Παρακαλώ να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί σε δημόσιες ανακοινώσεις, στο ευρύ κοινό, επιστημονικών προτάσεων ή ευρημάτων για νέες μορφές διάγνωσης ή θεραπείας, πριν αυτές αξιολογηθούν με τα κριτήρια της ιατρικής κοινότητας. Εδέχθηκα συγκεκριμένη αλληλογραφία για αυτό το θέμα από τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Τελειώνοντας, στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και τη στήριξη όλων μας σε δύο πολύ σημαντικές κατηγορίες επαγγελματιών υγείας που βοηθούν τη χώρα μας στην αντιμετώπιση του ιού. Πρώτα, στο προσωπικό του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ. Γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων, διοικητικούς υπαλλήλους, τους ανθρώπους αυτούς που 24 ώρες το 24ωρο φροντίζουν για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη μεταφορά των ασθενών στα νοσοκομεία, που εκτός των άλλων περιστατικών της καθημερινότητας αντιμετωπίζουν πλέον και τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη διακομιδή στο νοσοκομείο λόγω του κορονοϊού. Η έγκαιρη παρέμβασή τους αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην κοινή προσπάθεια όλων μας για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Τέλος, ακούσατε για κάποιες επιτυχίες που θα συνεχίσουν από τις μονάδες συντατικής θεραπείας. Από την καρδιά μου, ευχαριστώ τους γιατρούς των ΜΕΘ για την υψηλή ποιότητα και φροντίδα των περιστατικών της νέας νόσου. Χάρη στις προσπάθειές τους, έχουμε και εξακολουθούμε να βλέπουμε καθημερινά θετικά αποτελέσματα στις πιο σοβαρές περιπτώσεις της νόσου. Και όσο η επιδημία παραμένει σε ρυθμούς βραδείας αύξησης, χάρη σε όλους εσάς που μας ακούτε απόψε, θα τους δίνουμε χώρο να κάνουν ακόμη καλύτερα τη δουλειά τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα και από την Πολιτική Προστασία. Η αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί κοινό στοίχημα για τον κρατικό μηχανισμό, για τον κάθε πολίτη, και είναι κάτι το οποίο πρέπει καθημερινά να το παραλαμβάνουμε. Γιατί σε αυτή τη μάχη ο καθένας έχει το ρόλο του και απαιτείται η αγαστή συνεργασία όλων για να σπάσει αλυσίδα μετάδοση του ιού. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών το αντιλαμβάνεται αυτό και το αποδεικνύει με τις πράξεις της και με την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Και ο κρατικός μηχανισμός από την πλευρά του λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού και να προστατεύσει το δικαίωμα όλων στο πολύτιμο αγαθό της υγείας. Σε σχέση με τα θέματα ενημέρωσης, όσον αφορά την δομή μεταναστών στη Ριτσόνα, θα πω απλά ότι συνεχίσαμε με κάποιες ιχνηλατήσεις και κάποια τεστ που αφορούσε low risk επαφές της νοσούντος και 22, τα 22 δείγματα ήταν αρνητικά, άρα έχουμε ολοκληρώσει σε 90 περίπου δείγματα στην περίπτωση αυτής. Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τη Ριτσόνα και με τα ζητήματα που αφορούν τις δομές θα σας δώσει σε λιγάκι, θα σας ενημερώσω ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής ετούντων ασύλου, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης. Τώρα, σε σχέση με το επιβατικό Βενιζέλος, σήμερα, όπως γνωρίζετε, βρέθηκα στον Πειραιά, στην προβλήτα Ε12 που έχει δέσει. Πραγματοποιήθηκε η αναγκαία, η βασική τεχνική σύσκεψη εφαρμογής που αφορά στο ειδικό σχέδιο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οριστικοποίησαμε λεπτομέρειες που αφορούν στην εκένωση και στη μεταφορά των επιβατών. Απλά για λόγους αρχείου να σας πω ότι τα δύο δείγματα που χτες ήταν αμφιλεγόμενα επαναλήφθηκαν σήμερα και ήταν αρνητικά. Άρα πρακτικά σημαίνει ότι επί 382 επιβατών
121 ήταν θετικοί, 2 στο νοσοκομείο και 119 πάνω στο πλοίο και 261 ήταν αρνητικοί. Σε σχέση με τους θετικούς, 65 είναι υπήκοοι Τούρκοι, 17 Ινδονήσιοι, 16 από την Ουκρανία, 5 από την Ελλάδα, 6 από το Ουσμπεκιστάν, 3 από τη Μολδαβία, 2 από την Κούβα, 1 από τη Βουλγαρία, 2 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 1 από το Κυργιστάν και 1 από τη Λευκορωσία. Είναι οι υπηκότητες που αφορούν στους 119 επιβάτες του πλοίου, οι οποίοι θα παραμείνουν για 14 μέρες σε καραντίνα μέσα στο πλοίο και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΗ και παρακολουθούμενοι από ειδικό κλιμάκιο υγειονομικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ταυτόχρονα, οι 261 αρνητικοί, θέλω να σας ενημερώσω ότι οι 31 Έλληνες θα παραμείνουν ως πλήρωμα υποστήριξης με δική τους αίτηση και σε συνόηση με την πλοιοκτήτρια εταιρεία στο πλοίο. Η διαχείριση των συγκεκριμένων σε σχέση με την επόμενη μέρα σημαίνει ότι μόλις ολοκληρωθεί η καραντίνα των 14 ημερών που αφορούν στους θετικούς, αυτοί θα παραμείνουν άλλες 14 ημέρες για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλων η υγεία είναι εξαιρετική και η συντριπτική πλειοψηφία όλων των θετικών είναι ασυμπτωματική. Τώρα, σε σχέση με τους 230 επιβάτες οι οποίοι έχουν αρνητικά δείγματα, στις 7 ξεκινάνε οι διαδικασίες μεταφοράς τους σε 3 διαφορετικά ξενοδοχεία και θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία αυτή μέχρι αργά το βράδυ. Άρα μέχρι αργά το βράδυ και με τις διαδικασίες που προβλέπονται, όλοι αυτοί σε 3 αποστολές συγκεκριμένες θα οδηγηθούν σε 3 διαφορετικά σημεία της Αττικής, όπου θα παραμείνουν για 14 ημέρες. Τώρα, σαν τελευταίο ζήτημα ενημέρωσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της νόσου και με απόφασή μας πολιτικής προστασίας και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαράλα Μπομπονάνο και τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζει το περιορισμό κίνησης πολιτών στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας και συγκεκριμένα σε 2 περιοχές. Πρώτον, στην περιοχή Νότιο Πάρκο, οριζόμενο από την Ιχθυόσκαλα, Περιφερειακή Εθνική Οδό Πατρών Πύργου Νέο Λιμένα. Και η δεύτερη περιοχή είναι η περιοχή Πλάζ Αγιάς από Κανιλοπούλου, περικλείοντας όλη την περιοχή παρά το έλος Αγιάς. Ο περιορισμός τίθεται σε ισχύ από αύριο Σάββατο και για 14 ημέρες. Θα ισχύει για τις εξής ημέρες και ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 2 το μεσημέρι ως τις 8 το πρωί της επομένης και το Σαββατοκύριακο καθόλου το 24ωρο θα παραμένει κλειστή. Επίσης, με απόφαση πολιτικής προστασίας, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον Δήμαρχο Βόλου, κύριο Αχιλέα Μπέο, αποφασίζει το περιορισμός κίνησης πολιτών στην παραλία του Βόλου και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της προέκτασης της οδού Αργοναυτών, κατά πλάτος από το ρήθρο του πεζοδρομίου ως και το ακραίο τμήμα του κρυπηδώματος και κατά μήκος από το ύψος της οδού Καρτάλη ως και το Πανεπιστήμιο και από το ύψος της οδού Φιλελλήνων καθόλου το μήκος του πάρκου του Αγίου Κωνσταντίνου έως και την προέκταση της οδού Περεβού. Ο περιορισμός τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 6 Απριλίου και για 14 ημέρες. Θα ισχύσει για τις εξής μέρες και ώρες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 η ώρα την επομένη και καθόλου το Σαββατοκύριακο θα παραμένει κλειστές. Αγαπητοί μου συμπολίτες, συνεχίζουμε την προσπάθεια. Είναι πλέον αντιληπτό ότι ένας στόχος δίχως σχέδιο είναι μια απλή ευχή. Και εμείς αποδεικνύουμε κάθε μέρα όλοι μαζί ότι και στόχο έχουμε αλλά και σχέδιο. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε αυτή τη μάχη, αυτόν τον πόλεμο, να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοση του ιού. Και το σχέδιο για να πετύχουμε αυτό το στόχο είναι ένα. Παραμένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι. Περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Στη σημερινή ενημέρωση βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Γιάννης Κοτσιόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει μέτρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών από το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, δηλαδή τα κέντρα υγείας και τους γιατρούς. Κύριε Κοτσιόπουλο, έχετε το λόγο. Αγαπητοί συμπολίτες, σε αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κάθε πολίτη, ιδίως ηλικιωμένους και τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ώστε να έχουν πρόσβαση στους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Γι' αυτό το λόγο, τις τελευταίες ημέρες προετοιμάσαμε εντατικά
και θέτουμε σε λειτουργία 5 κέντρα υγείας στην Αττική, τα οποία θα λειτουργούν σε 24-ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα και στα οποία θα μπορούν να προσέχονται ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα που δυνητικά έχουν μολυνθεί από το νέο κορονοϊό. Αυτό γίνεται ώστε να φορτιστούν τα νοσοκομεία αναφοράς και να μειωθεί ο χρόνος αναμονής στα τμήματα επειγόντων περιστατικών αυτών των νοσοκομείων. Τα πρώτα κέντρα υγείας που θα λειτουργήσουν στην Αττική για αυτούς τους ασθενείς είναι τα κέντρα υγείας Αλεξάνδρας, Καλυβίων, Ραφίνας, Καμινίων και Περιστερίου. Παρόμοια κέντρα υγείας στις επόμενες μέρες θα αναπτυχθούν εντός των επόμενων ημερών σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Σε αυτά τα κέντρα υγείας ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σε ιατρούς αλλά και σε διαγνωστικές εξετάσεις αν αυτό κριθεί απαραίτητο από τους θεράποντες ιατρούς. Επίσης, θα είναι δυνατή η παραπομπή των ασθενών για νοσηλεία σε νοσοκομείο αναφοράς όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Για τους ασθενείς που διαγνωστούν τελικά θετικοί στο νέο κορονοϊό και μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση κατοίκων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους γιατρούς του κέντρου υγείας. Στις αμέσως επόμενες ημέρες θα τεθεί σε εφαρμογή και υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής, η οποία αναπτύσσεται από κοινού και με τη συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην οποία θα μπορούν, αν επιθυμούν, να τη χρησιμοποιήσουν όσοι ασθενείς νοσούν και χρειάζονται υποστήριξη. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η υπηρεσία, όπως και όλες οι άλλες υπηρεσίες που αναφέρουμε σήμερα, θα είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες. Οι γιατροί των κέντρων υγείας, καθώς και οι ιδιώτες γιατροί, συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, θα μπορούν να επισκέφτονται κατοίκον τους ασθενείς που έχουν αναπνευστικά προβλήματα και ιδίως αυτούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους, καθώς και ανθρώπους που ζουν μόνοι τους σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το υγειονομικό προσωπικό θα ευωδιαστεί με όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, ώστε να μην εκτεθεί στον ιό στις κατοίκον επισκέψεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τους συμπολίτες μας που έχουν χρόνια νοσήματα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν τις συνταγές τους για φάρμακα και αναλώσιμα μέσω ενός απλού τηλεφωνήματος στο θεράποντα ιατρό τους. Ο ασθενής ή κάποιος οικείος του μπορεί να παραλαμβάνει τη φαρμακευτική αγωγή του από οποιαδήποτε φαρμακείο της επιλογής του, επιδεικνύοντας μόνο το μήνυμα στο κινητό του. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την άειλη συνταγογράφηση βρίσκονται στη ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ καθώς και στο gov.gr. Τέλος, οι γιατροί όλων των άλλων ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο τηλεφωνικά όσο και διαζώσεις στις δομές της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, οι οποίες λειτουργούν κανονικά. Ευχαριστούμε κύριε Κουτσιόπουλε. Το λόγο έχει τώρα ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριος Μάνος Λογοθέτης. Αγαπητοί συμπολίτες, καλησπέρα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και η Γενική Γραμματεία Υποδοχής Ετούντων Άσυλο, στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία του πληθυσμού που φιλοξενείται στις δομές φιλοξενίας τόσο στα νησιά όσο και στην υπηρετική Ελλάδα, από μία σειρά απειλών, μεταξύ των οποίων και οι υγειονομικές, είχε έγκαιρα προετοιμάσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο με το όνομα Γνωδίκη. Το σχέδιο αυτό προετοιμάστηκε αποκλειστικά για τις δομές φιλοξενίας και εντάχθηκε ως μέρος του ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης κρίσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα κλιμάκωσης ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου, κάθε φορά όπως αυτή θα μας γνωστοποιείται από τους αρμόδιους φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη τους επιδημιολογικούς παράγοντες και σε συνεχή επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τον κύριο Χαρδαλιά, το σχέδιο Αγνοδίκη ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 23 Τρίτου 2020 και η ενεργοποίηση αυτή αφορούσε αποκλειστικά τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών. Η πλήρη εφαρμογή του ολοκληρώθηκε στις 24 Τρίτου. Με την ενεργοποίηση αυτή έγινε προληπτικά και χωρίς να υπάρχουν αναφορές για κρούσματα ή καν ύποπτα κρούσματα, ο πλήρης αποκλεισμός υγειονομικά των μονάδων που βρίσκονται στα νησιά. Ως αποτέλεσμα, σήμερα στα κήτη των νησιών μας και σε αυτό του φυλακίου έχουμε μια πλήρως ελεγχόμενη είσοδο ή έξοδο με αυστηρούς κανόνες, ενώ έχουμε μηδενικά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Και αυτά σε ένα πληθυσμό που, ως είναι γνωστόν, ξεπερνά τους 40.000 ανθρώπους. Για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού εργάστηκαν 500 περίπου άτομα, τόσο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και διεθνών οργανισμών. Ο αριθμός αυτός είμαστε έτοιμοι να αυξηθεί τις επόμενες μέρες, εφόσον χρειαστεί η κλιμάκωση των μέτρων.
Παράλληλα, στις 23 Τρίτου εδόθησαν όλες οι οδηγίες για την προετοιμασία της εφαρμογής του σχεδίου και σε όλες τις δομές της Υπηρετικής Ελλάδας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιατρικά δεδομένα που προέκυψαν το βράδυ της 1ης Τετάρτου σχετικά με την δομή της Ριτσόνας, χθες στις 2 Τετάρτου και ώρα 6 το πρωί, το σχέδιο τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή και για τη συγκεκριμένη δομή. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, η δομή τέθηκε σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό. Θυμίζω ότι τις τελευταίες δύο μέρες, ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ πραγματοποιεί ιχνηλάτηση όλων των επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος της 22χρονης Λεχόνας, που φιλοξενείται σε Γενικό Νοσοκομείο των Αθηνών, καθώς και προσωπικού της δομής. Από την ιχνηλάτηση αυτή, σε 90 περίπου δείγματα, προέκυψαν 23 θετικά δείγματα, τα οποία αφορούσαν αποκλειστικά φιλοξενούμενους της δομής. Όλα τα δείγματα από προσωπικό της δομής ήταν αρνητικά. Τα 23 αυτά άτομα βρίσκονται σε εσωτερική απομόνωση εντός της απομονωμένης δομής, ενώ σε δείγματα τα οποία ελήφθησαν εκτός της περιοχής που διέμεινε η 22χρονη έγκυος, ήταν όλα αρνητικά. Κανένα από τα άτομα τα οποία βρέθηκε θετικά δεν έχει συμπτώματα της νόσου, ενώ επίσης κανένα από τα 23 αυτά άτομα δεν ανήκει σε ευάλωτη ομάδα. Συνεχίζουμε να επαγρυπνούμε πάνω στη συγκεκριμένη εξέλιξη του φαινομένου της Ριτσόνας, αλλά και η επαγρύπνησή μας εξαπλώνεται σε όλες τις δομές της Υπηρετικής Ελλάδας όσο και των νησών. Βασικός σκοπός μας είναι να περιοριστεί η όποια πιθανότητα εισόδου του ιού σε κάποιες από τις δομές μας, ώστε και φυσικά η πλήρη στήριση του υγειονομικού φραγμού που έχουμε εφαρμόσει σε όσες δομές τον έχουμε εφαρμόσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Λογοθέτη. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση από τον κύριο Αντωνογιαννάκη και την εφημερίδα Αυγή και το ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο. Όπως είναι γνωστό, 127 τοπικές μονάδες υγείας λειτουργούν ως ιατρία γειτονιάς, με οικογενειακό γιατρό και εγγεγραμμένο πληθυσμό, τον οποίο φροντίζουν, ενώ οι υπηρεσίες τους προς τους πολίτες είναι δωρεάν. Σήμερα ανακοινώσατε ότι οι ιδιώτες γιατροί που θα θελήσουν να προσφέρουν υπηρεσίες απέναντι στην πανδημία θα κοστίζουν στις άδειες τσέπες των πολιτών, αφού θα χρεώνονται 10 ευρώ για κάθε τηλεφωνική απασχόληση γιατρού και 30 ευρώ για την κατοίκον επίσκεψη. Επίσης, ανακοινώσατε ότι οι ιδιώτες γιατροί που θα εργαστούν σε κέντρα υγείας θα αμείβονται με προνομιακό τρόπο έναντι των ήδη υπηρετούντων υγειονομικών, καθώς η αμοιβή τους θα ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ενώ οι τυχόν εφημερίες τους σε νοσοκομεία θα αμείβονται με την αποζημίωση του επιμελητή Α. Πιστεύετε ότι προασπίζετε το δημόσιο συμφέρον και πώς απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι μεροληπτείτε υπέρ των κρατικοδίαιτων του ιδιωτικού τομέα? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση και μου δίνετε η ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όλες οι υπηρεσίες που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες της χώρας και αυτό θέλω να το τονίσω. Τα 10 ευρώ που αναφέρατε αφορούν την αποζημίωση των γιατρών από τον ΕΟΠΗ. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν τους πολίτες ήταν και θα είναι δωρεάν. Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών, νομίζω το ποσό της αποζημίωσης είναι λογικό και θα τύχει μεγάλη στήριξη από τους οικείους ιατρικούς συλλόγους. Στη μάχη αυτή κατά του κοροναϊού πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, όλοι μαζί, ιδιώτες και δημόσιο. Είμαι βέβαιος ότι η πρότασή μας θα τύχει μεγάλης αποδοχής και κανένας δεν μπορεί να λείψει από αυτή τη μεγάλη μάχη. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Σακά και την ιστοσελίδα News247. Σε προηγούμενη ενημέρωση είχε γίνει αναφορά σε επικείμενους ελέγχους από πανεπιστημιακά ιδρύματα νέων τεστ για τον κορονοϊό. Υπάρχει κάποια εξέλιξη στη διαδικασία αυτή ώστε να έχει η πολιτεία περισσότερες δυνατότητες για να διεξάγει μαζικούς ελέγχους, ειδικά σε κλειστές ομάδες όπως τα κέντρα μεταναστών? Έχουν δοθεί άδειες κυκλοφορίας νέων τεστ ή αναμένεται να δοθούν άμεσα? Νομίζω είναι πραγματικά, είμαστε ευγνώμονες για την βοήθεια από την ομάδα των πανεπιστημιακών, η οποία φυσικά και έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και μιλούμε σχεδόν καθημερινά μαζί τους για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και του μαζικού εργαστηριακού ελέγχου όταν αυτός κριθεί απαραίτητος και θα μας βοηθήσει αυτός στις επόμενες φάσεις πανδημίας, αλλά και ανάπτυξης νέων τεχνικών που θα μας βοηθήσουν σε αυτό που ονομάζουμε ανοσία στον πληθυσμό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια για το έλεγχο που γίνεται με αυστηρά εργαστηριακά κριτήρια και φυσικά οι δυνάμεις μας είναι ενωμένες.
ώστε και αυτές οι ομάδες, πολύ σημαντικές ομάδες ανθρώπων με τεχνογνωσία, με εμπειρία, να μπουν δυναμικά στο παιχνίδι, και αυτό θα γίνει και σύντομα. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Ελευθερωπούλου και τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Κύριε Τσιόδρα, είπατε χθες ότι αν δεν είχαμε λάβει μέτρα, θα είχαμε την πορεία της Ισπανίας, η οποία θρηνεί πάνω από 2.000 νεκρούς. Πότε εκτιμάτε ότι θα έχουμε κορύφωση και πότε βλέπετε να υποχωρεί το πανδημικό κύμα στη χώρα με τα σημερινά δεδομένα? Για να διατηρηθεί αυτός ο ρυθμός, χρειάζεται να ληφθούν και νέα μέτρα ή αυτά που έχουν ληφθεί αρκούν? Κοιτάξτε, εγώ βλέπω την πορεία της επιδημίας στη χώρα μας με μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Εάν προσέξει κανείς ακόμα και τα νούμερα των εργαστηριακών ελέγχων τις τελευταίες μέρες σε σχέση με τα θετικά που βγαίνουν, θα δει κάποια μικρά αισιόδοξα μηνύματα. Αυτά δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε εφησυχασμό. Πρέπει να μας επιβεβαιώσουν μέσα μας την αίσθηση ότι αυτό που κάνουμε δουλεύει, ότι υπάρχει μια πραγματικά βραδιά αύξηση, ενδεχομένως αν συνεχίσουμε έτσι με αυτή την καλή στρατηγική, την καλή συμμόρφωση, να έχουμε και μείωση αργότερα, αλλά αυτό εξαρτάται από εμάς. Φυσικά από εμάς εξαρτάται και το αν θα χρειαστεί να εφαρμοστούν παραπάνω μέτρα. Έτσι όπως πάμε, νομίζω αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι επαναξιολογούμε την κατάσταση κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και προχωράμε ανάλογα. Εγώ να πω ότι είμαι χαρούμενος, αλλά ας το κρατήσω μέσα μου προς το παρόν. Έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Νομίζω σιγά σιγά όπως προχωράμε είμαστε χαρούμενοι. Αλλά μπορεί πολύ γρήγορα να φτάσουμε στο άλλο άκρο. Και αυτό το έχω ξαναπεί, το είπα και χθες, δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό τον ιό και την πορεία των μέτρων που μέχρι τώρα είναι επιτυχής, κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, να μας κάνει να εφησυχάσουμε, γιατί θα μας διαλύσει. Θα μας διαλύσει γρήγορα. Και εγώ δεν θέλω να δω στην πατρίδα μου, και φαντάζομαι όλοι οι συμπολίτες και φυσικά όλο το επιτελείο που κάνει ένα τρομακτικό αγώνα, είναι άνθρωποι που κάποια στιγμή πρέπει να αναφερθούν ονομαστικά ένας προς ένας, ελπίζω στο τέλος της επιδημίας αυτής, να απογοητευτούν επειδή κάποιοι από εμάς απερίσκεπτα και αλόγιστα είπαμε τέλειωσε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είμαστε στο τέλος της αρχής, θα υπάρξει και η μέση και θα υπάρξει και η αρχή του τέλους. Και το οριστικό τέλος. Τα φάρμακα, είδατε, η επιστήμη κάνει προσπάθειες. Ήδη οι μελέτες των πειραματοζώων, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν σε ανθρώπους, θα πρέπει να ελεγχθούν κλινικά με τους κανόνες της επιστήμης, μπορεί να μας οδηγήσουν σε πολύ καλύτερα φάρμακα από αυτά που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας. Το εμβόλιο θα περπατήσει αργά ή γρήγορα. Και πρέπει να έχουμε μέσα μας μια αισιοδοξία. Δεν θα μείνουμε κλειδωμένοι για πάντα μέσα. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτά τα μέτρα είναι που μας σώζουν. Σώζουν ζωές κάθε μέρα. Θα ήθελα να ζητήσω το λόγο για να διευκρινίσω ότι η αποζημίωση των ιατρών, τα 10 ευρώ και τα 30 ευρώ για την κατοίκον φροντίδα, αφορούν αποζημίωση των ιατρών του ΕΟΠΗ, των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΗ, και σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρύνουν τους πολίτες μας. Οι πολίτες της χώρας θα μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες υγείας. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Καραγιώργο και το ιατρονία.gr. Κύριε καθηγητά, υγειονομικά προηγμένες χώρες όπως η Δανία σχεδιάζουν την επόμενη μέρα της κρίσης με τον κορονοϊό. Στην Ελλάδα μαθαίνουμε πως επίκειται επέκταση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που ο Πρωθυπουργός ζητήσει τη γνώμη σας για το ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα από το lockdown, τι θα τον συμβουλεύσετε? Η φίλη Δανία, και εμείς συνομιλούμε με τους Δανούς επιστήμονες, έχει ανακοινώσει κάποια μέτρα περιορισμού του lockdown. Αν κοιτάξει κανείς το μήνυμα πίσω από αυτά τα μέτρα, θα δει ότι λένε gradual, δηλαδή σταδιακά, quiet, ήσυχα, και controlled, ελεγχόμενα. Θεωρώ ότι και εμείς πρέπει σιγά σιγά να σκεφτούμε ότι αυτή η διαδικασία θα είναι σταδιακή, ήσυχη και ελεγχόμενη. Ποτέ κάτι δεν γίνεται απότομα. Φυσικά και η ελπίδα και η παρατήρηση συνεχίζεται. Στη Δανία με το lockdown έχουν γλιτώσει τουλάχιστον 200 ζωές. Και φυσικά και η εμπειρία μας διδάσκει ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός όταν αφαιρεί αυτά τα μέτρα για έναν τέτοιο ιό, ο οποίος διασπείρεται ταχύτατα. Και φυσικά όταν άλλες χώρες προηγούνται από εμάς
σε αυτή τη διαδικασία, εμείς παρακολουθούμε επιστημονικά τι γίνεται εκεί. Άρα νομίζω θέλει σόφρονα σκέψη, σύνεση και όχι παρόρμηση. Δεν θα αντιδράσουμε παρορμητικά στο ότι ακούμε η τάδε χώρα περιορίζει τα μέτρα. Θα αντιδράσουμε με βάση την επιστήμη, με βάση αυτό που ονομάζουμε evidence, δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία, και φυσικά και με βάση τη βοήθεια ακόμα περισσότερων μεθόδων για να παρακολουθήσουμε την πορεία της επιδημίας στη χώρα, όπως ο μαζικός εργαστηριακός έλεγχος ή η ανοσία στον πληθυσμό. Είναι νωρίς νομίζω ακόμα για μας και φυσικά θα περιμένουμε να δούμε και πώς θα περπατήσουν τα πράγματα στη Δανία. Όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα, νομίζω απάντησα προηγουμένως. Δεν ξέρω αν θέλει ο Υφυπουργός να προσθέσει κάτι. Σας ακούω συνέχεια όλο αυτό για τα καινούργια μέτρα, τα καινούργια μέτρα. Η πρόθεση είναι αυστηρά να εφαρμόσουμε τα μέτρα που υπάρχουν. Αν παραμείνουμε συνεπείς στο σκοπό, δεν υπάρχει κανένας λόγος για οποιαδήποτε περαιτέρω μέτρα. Βεβαίως όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι και βεβαίως σε καθημερινή βάση, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, αξιολογούμε την κατάσταση, τα δεδομένα που υπάρχουν και αναλόγως εισηγούμαστε στον Πρωθυπουργό και σε όλους που επιχειρησιακά εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή για το επόμενο βήμα. Αυτό που χρειάζεται είναι κάθε μέρα να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο. Και ο στόχος είναι ένας. Να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις κινήσεις μας, να παραμείνουμε στο σπίτι. Έχει αξία αυτό, να το υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Έχει αξία γιατί είναι ο στόχος, ο σκοπός, το στοίχημα, είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να μας βγάλει η στρατηγική μας, που θα μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο, μέσα από αυτή τη μάχη που δίνουμε με κάτι το οποίο είναι εφιαλτικό. Είναι αντιληπτό, το καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς. Πόσο δύσκολο είναι σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο γειτονιάς, να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, να παραμείνουμε στα σπίτια μας, αλλά αυτό είναι το μόνο εργαλείο, το μόνο μέσο που θα μπορέσει να σώσει τις ζωές των αγαπημένων μας, οι οποίοι μπορεί να κινδυνεύσουν. Και είναι το μόνο εργαλείο για να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης του ιού. Να μείνουμε στο σπίτι. Αυτό είναι το στοίχημα. Αυτό είναι το νόημα. Όλη η άλλη παραφιλολογία που υπάρχει και καθημερινά την βλέπουμε να εξελίσσεται αφορά στο τι μέτρα θα μπορούσαμε να πάρουμε. Όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι. Όμως αυτό το στοίχημα που έχουμε καθημερινά να κερδίσουμε είναι ένα. Τα ίδια αυστηρά αυτά μέτρα να τα εφαρμόσουμε. Να τα εφαρμόσουμε με συνέπεια. Εφόσον τα εφαρμόσουμε, δεν υπάρχει κάποιος λόγος για περαιτέρω μέτρα. Η κυρία Κουρουλεμπίνη από την εφημερίδα Κεφάλαιο και το Capital.gr. Κύριε Τσιόδρα, συμπληρώνονται σχεδόν 2 εβδομάδες από την επιβολή των μέτρων για την απαγόρευση κυκλοφορίας. Ξέρουμε τις πρώτες επιπτώσεις σε επίπεδο διασποράς. Βλέπετε ίσως να μειώνεται η καμπύλη. Ναι, το είπα λίγο εμέσως και προηγουμένως. Έχουμε αυτά τα με συγκρατημένη αισιοδοξία, τα βλέπω πάντα, γιατί ξέρω ότι μαζί παλεύουμε όλοι σε αυτή την ιστορία απέναντι στον ιό. Υπάρχουν σαφή στοιχεία μιας επιβράδυνσης της αύξησης, η οποία αν συνεχίσουμε έτσι θα είναι ακόμα καλύτερη. Και αυτή τη στιγμή, όπως πάνε τα πράγματα, δεν μιλάμε τουλάχιστον για μια αύξηση τύπου Ιταλίας ή Ισπανίας ή άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ ότι αυτή η εικόνα παραμένει σε μένα σαν μια σημαντική επιβεβαίωση ότι αυτό που κάνουμε δουλεύει. Και δεν το κάνω εγώ, δεν το κάνουν η κυβέρνηση, το κάνουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι νομίζω το βασικότερο από όλα. Ότι προσπαθεί ένα σωρό άνθρωποι, αλλά τη μάχη τη δίνουμε στο σπιτικό μας, στο νοικοκυριό μας, ο καθένας. Και αυτό εμένα με γεμίζει με αισιοδοξία, γιατί ξέρω ότι οι πολίτες είναι μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Καψή για το Health Daily. Κύριε Χαρδαλιά, έχουμε πληροφορηθεί ότι οι επιβάτες των αεροπορικών εταιριών που πραγματοποιούν εσωτερικά δρομολόγια προς τα νησιά δεν ελέγχονται όπως αντίστοιχα συμβαίνει σε ακτοπλοϊκές εταιρείες με βάση την εντοπιότητα. Αποτέλεσμα είναι να μετακινούνται στα νησιά επιβάτες που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και να πηγαινοέρχονται αρκετοί νησιώτες στην Αθήνα. Ερωτηθήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες επικαλούνται προσωπικά δεδομένα των επιβατών. Προτίθεται να κάνει κάτι η πολιτική προστασία για το θέμα αυτό? Δεν την επιβεβαιώνω αυτή την πληροφόρηση. Το αντίθετο, τα μέτρα είναι σε κάθε επίπεδο, και ακτοπλοϊκά και αεροπορικά. Ακόμα και εκείνοι οι οποίοι ηλεκτρονικά θα αποκτήσουν το εισιτήριό τους, θα κάνουν το check-in. Όταν βρεθούν στο σημείο επιβίβασης,
τους ζητείτε το συγκεκριμένο αποδεικτικό. Και μάλιστα έχουμε και δεκάδες περιπτώσεις, ειδικά όταν είμαστε στην αρχή της επιβολής του μέτρου, που κάποιοι συμπολίτες μας δεν τους επιτράπει να ταξιδέψουν. Είναι ξεκάθαρο ότι κανείς δεν μπορεί να ταξιδέψει με οποιονδήποτε τρόπο προς τα νησιά, εάν δεν είναι μόνιμος κάτοικος των νησιών αυτών ή αν δεν φέρει ειδική βεβαίωση τύπου Α που να πιστοποιεί ότι εργάζεται για κάποια εταιρεία και το αντικείμενο της εργασίας του είναι πολύ συγκεκριμένο χωροταξικά και χρονικά. Σας ευχαριστώ πολύ.